Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με μία από τις εμβληματικότερες φωνές της μοναδικής τότε δημόσιας ραδιοφωνίας στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε στην Κρήτη, αφού δούλευε στο ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου της τότε ΕΡΤ2. Έχουμε τη χαρά και την τιμή στο πλαίσιο του αφιερώματος για την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου να συνομιλούμε με την Χρυσούλα Κοτζαμάνη. Χρυσούλα μου, καλώς όρισες, στον ελληνικό θα μιλάμε, γιατί εγώ όταν ήμουν νεότερος φοιτητής ερχόμουν στην αίρα Ηρακλείου τότε που στεγαζόταν στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγόρι μου. Θέλω να ξεκινήσουμε κάνοντας αυτό το αφιέρωμα και να εγκαλέσω τη μνήμη σου να μας περιγράψεις πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ραδιόφωνο που τόσο αγάπησες και πρόσφερες στα πρώτα βήματα ανάπτυξης στην Ελλάδα. Λοιπόν, τυχαία μπορώ να πω ότι διάβασα στην εφημερίδα για τις θέσεις που ζητούσαν για εκφωνήτριες. Ναι. Πήγα λοιπόν, κατέθεσα τα χαρτιά μου, αλλά έλα σου που ήμουν τότε 18 χρονών. Ναι. Και με έπιανε αυτό το χτυποκάρδι, αυτό το άγχος. Και δεν μπορούσα να μιλήσω. Και πήγαινα στο μικρόφωνο και μου έλεγε η Βαρβεράκη, η Έφη, τεχνικός. Mm-hmm. Πώς σε λένε, κορίτσι μου, μιλιά εγώ. Περνούσε η ώρα, λέει, δεν μιλάει το κορίτσι. Έφυγα λοιπόν και βγαίνοντας έξω, πέφτω στην αγκαλιά του αδελφού μου, του λέω, πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ, με έχει πιάσει άγχος, δεν μπορώ να μιλήσω. Και καλή μου τύχη, ναι, ήταν ένας συνάδελφος από τα κεντρικά της ΕΡΤ, μάλλον όχι ΕΡΤ, τότε λεγόταν η ΕΝΕΛ. Μιλάμε για πρώτου 1974, 1900 πότε. 72. Μάλιστα. Μόλις είχε ανοίξει η ΕΡΤ, η ΕΝΕΛ τότε στο Ηράκλειο, το ραδιόφωνο. Ναι, αυτό το ραδιόφωνο. Ναι. Στεγαζόταν τότε επίσης στη Δασκαλογιάννη. Πλατεία Δασκαλογιάννη. Μάλιστα. Εκεί. Και κεραία ξέχαστα για όλους τους Ηρακλειώτες. Στο Λίντο. Στο Λίντο. Τα βραχαία. Η κεραία του ραδιοφωνικού μεσαία σταθμού. Στα μεσαία εξέπεμπε τότε. Στα μεσαία και λέω βραχαία. Το 1900. Ναι. Άρα η πρώτη σου επαφή με το ραδιόφωνο ήταν με την Έφη τη Βαρβεράκη, η οποία ως ηχολήπτρια σου πήγε, ναι, να σου κάνει το πρώτο δοκιμαστικό, αν καταλαβαίνω καλά. Βέβαια, το δοκιμαστικό. Έτσι. Είναι δυνατόν. Σε θα με παίρνανε. Ναι. Εσένα το τρακ. Δεν το κάνεις και βγαίνεις έξω. Πω. Ναι. Και βγήκα έξω. Ναι, και ναι. Τυχαία, σου λέω, συναντώ ένα συνάδελφο, καλή του ώρα, και λέει στον αδελφό μου, ας πάει το κοριτσάκι, γιατί ήμουν 18 χρονών, να πάει να πιει μια πορτοκαλάδα και μη φύγετε. Περιμέναμε λοιπόν, Βαγγέλη μου, κάπου 3 ώρες για να περάσουν τόσος κόσμος για να δώσουνε συνέντευξη. Συνέντευξη με ραδιόφωνο, έτσι. Ναι, για το δικηματικό. Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, και μπήκα μέσα και ανοίγει η φωνή μου και μια στιγμή βλέπω κάτι κεφαλάκια να μπαίνουν και να κοιτάζουν. Και ποιοι ήτανε? Ήτανε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΝΕΔ, στρατηγικός. Ναι. Ο ένας ήταν της αεροπορίας, ο άλλος του ναυτικού. Δεν ήταν μόνο του πεζικού που ήταν ο διοικητής. Ναι. Δεν ήταν εκεί. Mm-hmm. Και τελειώνω και βγαίνω έξω και μου λένε συγχαρητήρια, είμαστε συνάδελφοι. Εγώ βέβαια δεν πίστεψα λέξη. Πιο πολύ τρόμαξα παρά που πίστεψα. Ήταν με τα στρατιωτικά τους, αυτό εννοείς? Ναι. Τι κείμενο σου είχαν δώσει να πεις, να διαβάσεις? Καταρχήν μου δώσανε εφημερίδα. Να διαβάσεις ένα κείμενο, μία είδηση, ναι. 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 Μου δώσανε και ένα ποιητικό, αν το πούμε ποιητικό. Ας πούμε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, άγνωστος για μένα. Ναι, τότε. 18 χρονών παιδί, ναι, ναι. Δεν το ήξερα ποιος ήταν. Δεν ήταν πάντως από αυτά που διάβαζα εγώ. Ναι, ναι. Ούτε ελίτης. Έτσι, δεν ήταν από αυτά που διάβαζα και μ' αρέσανε. Ναι. Και ξεκινάει. Δώσαμε νομίζω 3 φορές
Γιατί είχαν λες αλλάξει τα μηχανήματα. Αυτό τώρα ήταν, κατάλαβες γιατί το λέγανε. Ναι. Και χούντα ήταν και τότε. Η χούντα ήταν. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα σου. Άκου, εκεί ξεκίνησε. Στη δημόσια ραδιοφωνία. Γενάρης του 72. Μάλιστα. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ηχογραφήσει ήταν σε κάτι τεράστιες μπομπίνες ή όχι. Ναι, μπομπίνες, βέβαια. Και είχαμε και κάτι μηχανήματα που για να ξεκινήσουν χτυπούσαμε τα μηχανήματα με τα πόδια μας για να πάρουν μπροστά, φαντάσου. Θέλω τώρα, γιατί έκανες, η φωνή σου μαζί με την Κάγια την Κοντζάμπαση ήταν εμβληματικές τότε στα μεσαία κύματα. Διαβάζατε κείμενα, κάνατε τις διαφημίσεις, πολλές φορές τις κάνετε και ζωντανά. Αυτά ήταν οι ειδήσεις και οι διαφημίσεις, ήταν τα στάνταρ προγράμματα. Ναι. Μετά που ήρθε ο Κωνσταντόπουλος, ο Ντίνος, ναι. Να το λέμε και αυτό, βεβαίως. Ότι όταν ήρθε ο Ντίνος ο Κωνσταντόπουλος, καλή του ώρα, ναι. Άνοιξε το ραδιόφωνο, πήρε άλλη μορφή. Ναι. Ήρθανε συνεργάτες, ήρθανε καθηγητές φιλόλογοι, καθηγητές πανεπιστημίου. Και τότε είχε έρθει και ο Κανάκης, πότε ήρθε, το 81, ναι. Το 81. Και σας ξέρω όλους, ήμουν καθηγητής τότε εγώ και σας είχα γνωρίσει. Ναι, ήσουν εκεί, ήσουν το 80. Ναι. Μπράβο. Τυχερός, σας γνώρισα όλους από κοντά τότε, είμαι παιδί και εγώ φοιτητής. Το 81 λοιπόν με τον Κανάκη, ο οποίος ήταν μετά ο μετέπειτα σύζυγός σου, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και είχαμε τους υπέροχους αυτούς συνεργάτες. Τώρα τους θυμάσαι, τον Δήμο του Καραγιάννη, το θυμάσαι. Όλους τους θυμάμαι που φιλόλογος. Βεβαίως. Ο Δήμος ο Καραγιάννης, ο Ζαχαρίας ο Κατσακός, που ήταν και καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ο Ζαχαρίας ο Καραταράκης. Ο Καραταράκης. Ναι, αλλά θέλω να σου πω πού δουλέψαμε εμείς. Δηλαδή, καταρχήν μας έστελνε ο Βαλέτας, ο τότε διευθυντής των περιφερειακών σταθμών, 19 ήταν οι σταθμοί, ναι. Οι περιφερειακοί. Ναι. Και ήμασταν το μόνο ραδιόφωνο του Ηρακλείου, ναι. Που μας έστελνε θεατρικά, ο Βαλέτας. Ναι. Ο Κώστας ο Βαλέτας. Τι φαντάσου είναι... πόσο πίστευε σε εμάς. Θεατρικά για να τα διαβάσετε, να τα ηχογραφήσετε. Βεβαίως, αυτό εννοείς. Βεβαίως. Ναι. Παίζαμε και το παίζαμε θεατρικά. Προμηθέα Δεσμότη. Μονολόγους. Μιλάμε πράγματα. Μυθολογία, έτσι. Ναι. Προμηθέα Δεσμότη. Ποίηση. Ήσουν τυχερή που γνώρισε αυτές τις προσωπικότητες και θέλω τώρα και πάλι να εγκαλέσεις τη μνήμη σου και να θυμηθείς ένα-δύο περιστατικά και που σε στενοχώρησαν ίσως ή που σε έκαναν, σου δημιούργησαν έτσι μια πολύ ευχάριστη διάθεση και ευχάριστα τα θυμάσαι και θέλω να μας τα περιγράψεις. Κοίτα, δεν νομίζω να υπάρχει κάπου άνθρωπος που να μην περνάει κάποιες άσχημες στιγμές σε μια εργασία. Ήταν μια είδηση που διάβασες. Ήταν ένας άνθρωπος που... Ναι. Όταν πνίγηκαν τα παιδιά στη Γεωργούπολη. Στη Γεωργιούπολη, ναι. Γεωργιούπολη, πω, Χριστέ μου, τι ήμουν στη βάρδια. Το βαρύ καθήκον να αναγνώσεις την είδηση. Ναι. Και να προσπαθώ με κόπο να... Γιατί ξέρεις, έπρεπε να ήμασταν ψυχροί. Ναι. Στις ειδήσεις είσαι πάντα ψυχρός. Σωστά. Έπρεπε λοιπόν να σταματήσω τα δάκρυά μου. Δεν άντεξα βέβαια, λύγησα. Και έσπασε τον αέρα. Ναι. Λύγησα. Τόσα τα ονόματα, οι ηλικίες. Ήταν κάτι το έξω πραγματικό για μένα. Δεν το έχω ξαναζήσει και δεν θέλω κανείς να το ζει αυτό το πράγμα. Από την αντιπέρα όχθη τώρα, κάτι που βίωσες και που χαράστηκε στη συνείδησή σου, στην ψυχή σου ευχάριστα. Ένα γεγονός. Ένα πρόσωπο που γνώρισες και σου δημιούργησε την εντύπωση που είχες την τιμή να το γνωρίσεις. Γιατί πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από την Αίρα Ηρακλείου. Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολλοί ήταν αυτοί που περάσανε.
Καταρχήν θα σου πω, πολιτική όλοι όσοι περάσανε, ναι. Όλοι όσοι περάσανε από την ΕΡΤ, ΕΡΤ τη λες εσύ, εγώ την έχω συνηθίσει ΕΡΤ, γιατί βλέπω και την ΕΡΤ κάθε μέρα στην τηλεόραση και μου έχει μείνει. Ναι. Λοιπόν, όλοι όσοι περάσανε, δεν θα ξεχάσω όμως τον συγχωρεμένο τον νομάρχη, το Γαρεφαλάκη. Το Γιάννη το Γαρεφαλάκη, ναι. Γιατί το λες? Ήταν τότε ένα περιστατικό και μου είπε, ξέρω παιδί μου να ξεχωρίζω, γιατί εγώ δεν την ήξερα την έκφραση αυτή, ναι, τη μοίρα από το στάρι. Ναι. Κάτι με είχε στεναχωρήσει και με αγκάλιασε και μου λέει, ξέρω να ξεχωρίζω τη μοίρα από το στάρι. Σου είπε... Ήταν αυτό που μου έχει μείνει. Δεν ήξερα την έκφραση αυτή. Την ήρα από το στάρι. Την είδα και κριτικά. Ναι. Δεν την ήξερα την έκφραση. Ναι. Αυτό, και αυτό σου έδωσε δύναμη. Αυτό θέλω να πω. Δύναμη. Ναι. Τρομερή δύναμη. Είχαν σταθεί δίπλα μου πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και τους ευχαριστώ. Και αυτοί που έχουν φύγει, καλό τους ταξίδι. Δεν θα ξεχάσω τον Κωστή, τον Φραγκούλη. Αν θυμάμαι καλά, έχει και δική του εκπομπή στο ραδιόφωνο, έτσι. Αναγία μου, βέβαια. Καταρχήν με το Φραγκούλη παρουσιάσαμε το... Πώς λεγόταν, θα σε θυμηθώ να σου πω τώρα. Εγώ θυμάμαι τη χαρακτηριστικά της πόλης. Τα δίφορα. Που ήταν και η πρώτη, νομίζω, επαφή που είχε με το ραδιόφωνο. Αυτά ήταν, τα διάβαζα εγώ και ο Γιώργος του Φραγκούλη. Ναι. Θυμάμαι εμβληματικές εκπομπές, γιατί είστε τότε η μόνη πρώτη ιδιωτική ραδιοφωνία. Το μοναδικό ραδιόφωνο που ακουγόταν στα μεσαία ήταν τις Βάσεις, αξέχαστα, και το δικό σας, τη ΣΕΡΑ, τη ΕΡΤ, τη ΕΡΤ 2 Ηρακλείου, έτσι λεγόταν τότε. Στα FM εξέπεμπε μόνο το πρώτο πρόγραμμα και αχνά το τρίτο πολύ πολύ αργότερα, το τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Και θέλω να σημειώσω τότε τις εκπομπές που έκαναν μεγάλη ακροματικότητα. Ακούτε και σημειώνετε, καλά το θυμάμαι? Ακούτε και σημειώνετε. Και το λέγεις εσύ, αγαπητή μου Χρυσούλα. Εγώ. Εσύ, κοντά στους στρατευμένους μας. Κοντά στους στρατευμένους μας, βεβαίως. Αυτή ήταν η εκπομπή που έσπασε ρεκόρ. Μα γι' αυτό το λέω. Όλος ο ελληνικός στρατός μου έστελνε γράμματα τα παιδάκια μου. Ναι. Το φαντάζεσαι αυτό? Ήταν μια εκπομπή. Δηλαδή ήτανε... Με τα τσουβάλια τα γράμματα, αφού είχα πάρει και βοηθό, μην γελάσει. Είχα πάρει και βοηθό. Ναι. Τον οποίο πάντρεψα αργότερα το Μάνο από το Ζαρό. Ναι. Και τον είχα πάρει βοηθό να με βοηθάει. Δεν προλάβαινα. Τίποτα. Αυτή η εκπομπή αναφερόταν, δηλαδή, σε αφιερώσεις. Για πες μας, θύμισε. Ναι. Τα στρατευμένα νιάτα μας. Ναι. Αφιέρωνε, ξέρω εγώ, Μανώλη στη μάνα του. Και στην αργωνιαστικιά του. Ναι, παιδί μου. Φοβερές εκπομπές. Το θυμάμαι, έχουν μείνει στα RGN αυτές οι εκπομπές. Ακριβώς. Περιέγραψε μας ένα περιστατικό, Χρυσούλα μου, που, γιατί εσύ, στον ελληνικό μιλάω, ήσουν ένα από τα πρόσωπα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού που με επηρέασε να ακολουθήσω το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και γι' αυτό το λέω ίσως και πρώτη φορά δημόσια. Με παρακινήσατε, γιατί με κάνετε να αγαπήσω ακόμα παραπάνω το ραδιόφωνο. Ναι, εσείς. Γιατί έζησα σε μεγάλες στιγμές του δημοσίου ραδιοφώνου. Του πραγματικού παλιού καλού ραδιοφώνου. Γιατί τώρα το ιδιωτικό ραδιόφωνο πάει. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Playlist και όλα ηχογραφημένα και όλα κονσέρβα κλπ. Και όχι μόνο, αλλά διακόπτουν και τα τραγούδια που απαγορεύεται. Ναι. Είναι δυνατόν ενώ συνθέτει το τραγούδι να το σταματάς στη μέση για να λες αηδίες και ανοησίες. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει τώρα. Έχεις να μας περιγράψεις, σίγουρα θα έχεις τη μνήμη σου, κάποιο περιστατικό που έγινε που λέμε στον αέρα η κόμπλα και που προκάλεσε αναστάτωση ή και το γέλιο σας και το θυμάστε και το αναπαράγετε σήμερα και γελάτε? Λοιπόν, μην γελάς. Τώρα θα γελάσω. Ναι. Ένα συνάδελφός μου, καλή του ώρα, ναι. Δεν είχε ιδέα από κλασική μουσική. Ναι. Λοιπόν, και έβαζε, γιατί μας πήραν τηλέφωνο. Και έβαζε λοιπόν το δίσκο και το ξαναγύριζε πάλι από την αρχή. Δηλαδή εγώ είχα εκφωνήσει, αυτά τα είχα μαζί το σκοπήσει και
έλεγα κάποια λόγια. Αυτό λοιπόν σου λέει όλα τα ίδια είναι. Τσάξι, τα βάζει από την αρχή. Μέχρι που κάποιοι που ξέρανε διαμαρτυρηθήκαν. Το ίδιο κομμάτι έβαζε συνεχώς. Το ίδιο κομμάτι. Λοιπόν, το ίδιο. Φοβερό. Ναι. Επίσης θυμάμαι όταν κάνατε εκπομπές εκεί στο στούντιο της πλατείας Δασκαλογιάννη, ζωντανή. Ναι. Ενώ ναι. Η Έφη Βαρβεράκη, περισσότερο αυτή και όχι η Μαρία Ικανακάκη, η Έφη, τη ναι. θυμάμαι, ανάλογα με αυτά που λέγατε, έτρεχε, εξαφανιζότανε από την κονσόλα, δεν την βλέπατε μπροστά σας, έτρεχε στην ναι. δισκοθήκη να κατεβάσει το δίσκο ναι. και να βρει το τραγούδι. Αυτό, ναι, και τη μουσική και που πήγαινε με το κείμενο. Με το κείμενο. Αυτό ναι. δεν το έχω ξαναζήσει και για, ναι. μου είχε μείνει τότε. Ναι, ναι. ναι. Είχε αυτό το χάρισμα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μα πρόσεξε, δεν ήταν τυχαίο που λέγαμε όλοι τη Βαρβεράκη να μας ηχογραφήσει. Έτσι. Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Στην σωστό, αρχή σωστό. Τουλάχιστον, γιατί ήμασταν τότε, δεν είχε ακόμα η Μαρία Κανακάκη έρθει στο Ηράκλειο. Επίσης, και όλοι ναι. λέγαμε τη Βαρβεράκη. Ναι, ναι, ναι. ναι. Επίσης, σου λέω, πρέπει να αισθάνεστε και ευχάριστα, έτσι, γιατί από το ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου ναι. βγάλατε γενιές δημοσιογράφων. Ναι, βεβαίως. Και πρέπει να είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και πόσοι σταθμοί άνοιξαν και ιδιωτικοί και πόσα... από ανθρώπους που συνεργάζονταν με την ΕΡΑ. ΕΡΑ και έκαναν μουσικές εκπομπές, οι οποίες πέτυχαν τον χρόνο και καταξιώθηκαν επαγγελματίες. Έγιναν άνθρωποι που ξεκίνησαν σωστά. Τη σταδιοδρομία τους από την ΕΡΑ Ηρακλείου, από την ΕΡΤΔΙΟ Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Αγαπημένη μου Χρυσούλα, τελειώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θέλω να μου πεις αν σήμερα ακούς ραδιόφωνο και τι είδους ραδιόφωνο ακούς και σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό σταθεροποιείς το ψηφιακό σου ραδιόφωνο. Μόλις ανοίξω το ραδιόφωνο θα πάει στην ΕΡΤ. Στα ραδιόφωνο. Μάλιστα στην ΕΡΤ 1. Στην ΕΡΤ 1, ναι. στο τρίτο πρόγραμμα. Δεν ξέρω να λέω ψέματα. Με το τρίτο πρόγραμμα, το δεν το μπορώ πάρει, ναι. να ακούω τους άλλους σταθμούς τους ιδιωτικούς ναι. με τίποτα. Καταρχήν δεν υπάρχει άρθρωση. Ναι. Πρώτον. Mm-hmm. Οι άνθρωποι δώσανε, που λέει και ο άντρας μου και έχει απόλυτο δίκιο, τις εξετάσεις και δεν περάσανε και λένε δεν πάω να γίνω δημοσιογράφος, δεν πάω να γίνω, χωρίς να ελέγξουν αν μπορούν να γίνουν. Ναι. Το κατάλαβες αυτό που σου λέει. Ή δημοσιογράφος είτε μουσικός παραγωγός, αυτό θα το πεις. Βεβαίως, ναι. βεβαίως. Ναι. ναι, 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 ναι. Και εκφωνητές έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν τώρα πλέον. Έχουν σταματήσει πόσα χρόνια. Η τελευταία γενιά που βγήκε ήμασταν εμείς. Ναι, ήταν στην ΕΡΤ, η τελευταία γενιά η δική σας. Ναι. Ναι, 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 ναι. Η τελευταία που, τελευταίος που έφυγε ήταν ο Κανάκης. Ναι. Ο Γιώργος ο Κανάκης, ο μετέπειτα σύζυγός, ο νυν σύζυγός σου. Ναι. ναι. Ναι, μα ναι, ήταν ναι, ναι. τρεις εκφωνητές νομίζω. Εσύ, η Κάκια Κοτζάμπαση και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος ο Κανάκης. Ο Κανάκης. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και ευτυχώς τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ έχουν εμπλουτιστεί και έχουν εξειδικευθεί κάνοντας το Κόσμος, που επίσης έχει μεγάλη ακροματικότητα. Εκπέμπει νομίζω ναι. στο Ηράκλειο διαδικτυακά. Και έχει κάνει και κάποια άλλα ραδιόφωνα επίσης ιντερνετικά. Όπως το. Ναι, με, ναι με τα που λες είναι, ναι. και είναι και πολύ καλά. Πάρα πολύ ποιοτικά. Δηλαδή, πράγματι. Ναι, ναι, εγώ δεν ξέρω να μπαίνω με ίντερνετ και τέτοια. Ναι, ναι. Γι' αυτό το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στο τρίτο πρόγραμμα. Στο τρίτο πρόγραμμα. Καλά κάνεις. Σε ευχαριστώ. Γιατί τρελαίνομαι. Ηρεμώ. Ναι. Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και που εγώ, μας, αγόρι που μου. Μας έδωσες. Να είσαι πάντα υγιής και να μας δίνεις τις πολύτιμες αυτές συνεντεύξεις, όποτε γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, να θυμόμαστε εμείς οι νεότεροι τα παλαιότερα που ζήσατε. Είστε τυχεροί και ζήσατε το ραδιόφωνο τις εποχές που αναπτύχθηκε, τις μοναδικές στιγμές. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εσύ αγάπη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.